Την πρόθεσή του να συνεχίσει τον αγώνα για την ανάπτυξη και ευημερία του Ρεθύμνου σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ανακοίνωσε χθες από την Μαρίνα της πόλης ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, επικεφαλής της Νέας Αντίληψης Γιώργος Μαρινάκης. Πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι την ανάπτυξη και την ευημερία που όλοι αποζητούμε για μας και τα παιδιά μας μπορούμε να τη χτίσουμε μόνο εμείς οι ίδιοι, με μελέτη και στοχοπροσήλωση, με σκληρή καθημερινή δουλειά και συνεργασία, κοιτώντας με τόλμη μόνο μπροστά, κερδίζοντας το σεβασμό και την εμπιστοσύνη της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό του έργου προηγούμενων θητιών της Δημοτικής Αρχής, ο Γιώργος Μαρινάκης τόνισε ότι οι νέες αντιλήψεις κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και επέτρεψαν στη Δημοτική Αρχή να μεταμορφώσει το Ρέθυμνο με πρωτόγνωρο τρόπο και σε βαθμό που αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται διεθνώς. Πετύχαμε με κυβερνήσεις κάθε χρώματος, αλλά και σε αδιανόητες κρίσεις στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο, να εδραιώσουμε για το Ρέθυμνο μας μια εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, να του εξασφαλίσουμε μια πρωτοφανή ροή χρηματοδοτικών εργαλείων που έδωσαν και δίνουν πνοή στη μελλοντική του εξέλιξη. Συνεχίζουμε μαζί για να γίνει το Ρέθυμνο όχι απλώς ο τόπος που πάντα επιστρέφεις, αλλά ο τόπος ο οποίος ουδέποτε θέλησες να αποχωριστείς, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ενώ έδωσε το στίγμα της διαφορετικής αντίληψης στη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους ο ρόλος του Δημάρχου είναι να ξεροσταλιάζει σε διαδρόμους Υπουργείων για μια χαιρετούρα ή ένα post στο Facebook εκλιπαρώντας για κάποια ένταξη έργου. Το Ρέθυμνο όμως εδώ και χρόνια πορεύεται αλλιώς. Τις λύσεις τις συνθέτουμε και τις διεκδικούμε εμείς οι ίδιοι. Ο επικεφαλής της Νέας Αντίληψης αναφέρθηκε ενδεικτικά στο πρώτο στην Ελλάδα ολιστικό έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων και λιμάτων, στην εξασφάλιση των εμβληματικών έργων του πάρκινγκ, της Φορτέτζας, του Αρχαιολογικού Μουσείου και της θωράκισης του λιμανιού, στη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων της καθημερινότητας. Απάντησε δε στους λόγους που, όπως είπε, του επέβαλαν την υποψηφιότητά του για πέμπτη φορά στο Δήμο Ρεθύμνου. Το ότι είμαι πάλι εδώ, να ξέρετε ότι δεν ήρθε από δικιά μου απόφαση. Η νέα αντίληψη επέβαλε την κάθοδό μου ξανά. Οι άνθρωποι εκείνοι που φοβήθηκαν ότι θα μπαίναμε σε μια περιπέτεια. Όχι την περιπέτεια του αύριο, αλλά και την περιπέτεια του χθες. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται με τρόπο οργανωμένο. Επιθυμία μου ήταν όλοι εκείνοι που είχαν φιλοδοξίες να είναι όμως στην ίδια βάρκα και να πει ο κόσμος με τα εργαλεία που δόξα τω Θεώ υπάρχουν, ποιος θα ήταν εκείνος που θα ήταν επικεφαλής. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αντιπαλό του Θοδωρή Νίνο, τον οποίο ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν τα τελευταία χρόνια, ενώ απίφθινε κάλεσμα σε στελέχη της παραταξής του, εάν θελήσουν να συστρατευτούν με τη νέα αντίληψη.